Μένουμε στο θέμα και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Πουλακίδα από την αίθουσα ειδήσεων. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αν και αν κρίνουμε από τους δραματικούς τόνους που έχει ήδη δώσει στην συγκυρία το Μέγαρο Μαξίμου με την έκτακτη σύσκεψη το πρωί και όλα αυτά, δεν φαίνεται να ξεκινάει καλά η εβδομάδα, έτσι. Ναι, είναι και ξεκινάει και πάρα πολύ αρνητικά η εβδομάδα και είναι και προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται το θέμα των εμβολιασμών. Να τα βάλουμε τα πραγματικά για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 21η στις 30 χώρες στον εμβολιασμό. Δεν είναι μια καλή θέση, είναι κάτω από τη μέση. Ναι. Και εννοείται, δεν είναι όλο αυτό το οποίο, το οποίο φωνάζει λίστα πέτσα και λέει ότι πάμε εξαιρετικά καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Είχαν υποσχεθεί 2 εκατομμύρια εμβολιασμού το μήνα, δεν το έχουμε. Είχαν υποσχεθεί ότι τον Ιούλιο θα είχαμε 70% ανοσία, δεν έχουμε ούτε 40%. Άρα έχουμε αυτό που εμείς εδώ το φωνάζουμε και το προειδοποιούσαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος. Δεδομένο αυτό. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο πρόγραμμά της, τι έπρεπε να κάνει? Να κάνει μια κριτική, αυτοκριτική τη λέμε, ναι, και να δει ποια λάθη έχει κάνει. Και να διορθώσει τα λάθη και να διαμορφώσει και έναν άλλο τρόπο προσέγγισης στο υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα. Υπενθυμίζεται η δημοσκόπηση του Κόντρα. Ρωτήθηκαν οι ανεμβολίαστοι και σε ποσοστό 39% είπαν δεν θα εμβολιαστούμε. Και σε ποσοστό 34% ήταν επιφυλακτικοί λέγοντας ακόμα το σκέφτομαι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει βρει τρόπο να πείσει τους πολίτες. Τι βλέπουμε λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση? Αντί να κάνει την κριτική και να διορθώσει τα λάθη της για να έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, πουλάει εξουσιασμό. Και κάνει συνέχεια μπρος και πίσω. Θυμίζω, την προηγούμενη Δευτέρα, πριν μόλις μια εβδομάδα, τους λέγαμε τσιμπηθείτε, θα πάρετε για 150 ευρώ. Τους πηγαίναμε με το γλυκό. Γλυκά. Ωραία. Την Τετάρτη άλλαξε πλάκα. Αρχίσαμε τον πόλεμο. Εκβιασμό. Για να πάτε σε να πιείτε καφέ θα πρέπει να κάνετε rapid test και να το πληρώνετε. Και μοριακά. Και δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Ναι. Δεν θα πηγαίνετε στα νησιά. Αυτό ήτανε. 4 μέρες αυτό. Και σήμερα ξανά αλλαγή. Εδώ ελάτε όλοι μαζί, εκστρατεία πυφούς και αυτά τα πράγματα. Ποιο το συμπέρασμα? Δεν έχουν στρατηγική. Γιατί λειτουργούν με βάση τις δημοσκοπήσεις. Με βάση, δηλαδή κάνουν μια κίνηση στα τυφλά, βλέπουν αν κίνηση περπατάει ή δεν περπατάει και αναλόγως αποδοχής που έχει, ναι, τη στηρίζουν ή δεν τη στηρίζουν ή την αποσύρουν. Πάντως, αυτό είναι έλλειψη στρατηγικής, έλλειψη αντίληψης, ναι, ευρύτερου πλαισίου. Mm-hmm. Δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Παράδειγμα ακόμα. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σύψας και λέει το πρωί, αποκαλύπτει ότι εμείς ποτέ ως επιστήμονες, ποτέ δεν είπε η Επιτροπή ότι πρέπει να μην φοράμε μάσκες. Όταν το μήνυμα που έστειλε η κυβέρνηση ήταν ότι δεν φοράμε μάσκες. Στους ανοιχτούς χώρους εννοούσανε, αλλά τα πήρε σούμπιτα. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, τον διαψεύδει. Και μετά βγαίνει τον κύριο Σύψα. Και βγαίνει η κυρία Πελώνη στην ενημέρωση και λέει τα συζητάμε όλα. Ναι. Τι να καταλάβεις τώρα? Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η μεγαλύτερη είδηση και ας έχει περάσει στα ψηλά που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα μιλώντας με τον Βασίλη Σκουρή, τον συνάδελφό μας, είναι ότι όταν εκλήθη από τον συνάδελφο να επαναλάβει αυτό που λέει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει και ότι πουδενή θα πάμε πάλι σε οριζόντια μέτρα, ο ίδιος είπε πάνω κάτω ότι επειδή και πέρσι τα έλεγα τα ίδια και διαψεύστηκα, από μένα δεν θα ακούσετε ποτέ ότι δεν θα ξανακλείσει η χώρα. Το λες και αποστάσεις από τον Πρωθυπουργό αυτό. Προφανώς. Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Στην κυβέρνηση μέσα και ειδικά μέσα στο Μαξίμου έχουν διαφορετικές οπτικές. Ναι. Η μάχη των δύο ψυχών που λέμε, δηλαδή να τους πάμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες με το καλό ή να έχουμε αυτό το, πώς το είπε ο κύριος Σκέρτσος σήμερα, να είμαστε διχαστικοί, να κατηγορούμε την αντιπολίτευση, να μην αναγνωρίζουμε τα λάθη, ναι, μας, να λέμε φταίνει ανεμβολίαστοι, φταίνει άνθρωποι δηλαδή. Έτσι. Και να υπάρχει αυτός ο διχασμός, αυτές είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Και αυτές οι οπτικές συνυπάρχουν στην κυβέρνηση και συναποφασίζουν και παίρνουν αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις που παίρνουν δεν μπορούν να συγκεράσουν και τις βιοπτικές. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα. Γι' αυτό και το επισημαίνω. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους αποτυχίας του εμβολιαστικού προγράμματος, της εμβολιαστικής μάλλον πολιτικής κυβέρνησης, είναι ότι δεν ήξερα ποτέ, δεν είχαν κάνει μια στρατηγική πώς πρέπει να πείσουν τους πολίτες.
Όχι αν πρέπει να τους πείσουν να τους υποχρεώσουν. Πώς μπορούν να τους πείσουν. Με ποιο τρόπο, με ποιες μεθόδους. Αν χρειαζόταν, θυμάστε την επικοινωνιακή εξαρτία, το μένουμε σπίτι. Ναι. Ήταν μια αποτελεσματική επικοινωνιακή εξαρτία. Για οποιοδήποτε λόγο. Εδώ δεν έγινε όμως. Μάλιστα. Και σήμερα ετοιμαζόμαστε τι να κάνουμε, να επιτεθούμε στους πολίτες. Δεν θα αποδώσει ούτε αυτό. Δυστυχώς. Για να δούμε. Λοιπόν, Κώστα Μπουλαγκίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλό σου βράδυ.